Γρηγορακάκη εκτελεί μπάλα, πέρασε από όλους. Η κεφαλιά δεν έπιασε όπως θα ήθελε ο Αντώνης ο Κωνσταντόπουλος. Να όμως η ομάδα της Καλαμάτας στο 8ο λεπτό πλησιάζει. Λιβερόπουλος, Φανταζόπουλος με Φάλτσο. Στο πρώτο δοκάρι Νικητόπουλος έδωσε την λύση και πάλι Κότσος. Γέσμα καλό, η μπάλα θα περάσει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λιβερόπουλου. Πάντως φάνηκε να ελέγχει. Τώρα ο Τσαγκαράκης θα φέρει μπάλα δεξιά. Τσόπελας η σέντρα είναι καλή. Θανασόπουλος πήρε την κεφαλιά τελευταία στιγμή. Ο Ντινιώτης μπροστά από τον Αγγελόπουλο. Να η Καλαμάτα στο 12ο λεπτό. Μπλέτσας με τον Δρούγα. Μπλέτσας θα το εκτελέσει με δύναμη. Καλό, δύσκολα με τις γροθίες ο Αλεξανδρόπουλος. Και ακόμη πιο μακριά ο Γκίνο στο 18ο λεπτό. Την πιο προηγούμενη γνώρισε μια πολύ βαριά ήταν στην Αμαλιάδα. Δρούγας, ωραία, Θανασόπουλος τσίπησε. Πολύ ωραίο τον γκολ, το 1-0 για την Καλαμάτα στο 21. Φοβερό τον γκολ για τον Βασίλη, με τον Βασίλη τον Θανασόπουλο, μαύρη θύελα. Και βλέπετε, όχι, φυλαδί της μαύρης θύελας στο 21, ανοίγει το σκορ. Βασίλης Θανασόπουλος, 22χρονος επιθετικός. Ένα κουβάρι παίχτες της Καλαμάτας. Πολύ ωραία αναλλαγή της μπάλας ο Δρούγας. Βρήκε έξυπνο τον Θανασόπουλο, τσίπησε αυτός από τους αμυντικούς Σεράνης και με ένα μονοκόμματο βολέδι δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Αλεξανδρόπουλο. Μπαστακός. Η κεφαλιά από τον Αγγελόπουλο για με το 2-0. Ναι, το 2-0, μια φάση που δεν μύριζε γκολ. Να όμως η Καλαμάτα στο 60 λεπτό από την μεγάλη παλιά του Μπαστακού. Άσχημη έξοδο του Αλεξανδρόπουλου. Και κάπου εδώ θεωρώ μολό ότι είναι πολύ νωρίς. Ακόμα έχουμε μισή ώρα παιχνιδιού. Ο Αγγελόπουλος πρόλαβε τον τερματοφύλακα της Εράνης. Ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Κατέληξε στα δίχτυα των φιλοξενούμενων. Και το 2-0 είναι γεγονός για την Καλαμάτα. Που αγκαλιάζει πλέον, κλειδώνει την νίκη. Θα του είναι καλή για τον Αθανασόπουλο. Δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε. Όμως και πάλι ο Εμμανουήλ όμορφα για τον. Για να δούμε, Αθανασόπουλος θα διώξει σε κόρνερ ο Αλεξανδρόπουλος. Να ο Νίκος Εμμανουήλ που έχει δώσει και όποτε έχει αγωνιστεί. Παρουσία του κρίνεται θετικότητα. Για να δούμε τώρα. Σισμανίδης, ωραία το. Για λίγο το 3-0. Πολύ ωραίο σουτ από τον Αγγελόπουλο. Μπάλα έκλειψε το δεξί κάθετο δοκάρι. Η απώλεια η Καλαμάτα θα περάσει την πρώτη θέση. Νομίζω όμως. Για να δούμε τώρα. Το 3-0. 3-0 από το τραγικό λάθος του Αλεξανδρόπουλου. Το ξαφνικό σουτ από τον Σισμανίδη στο 91ο λεπτό. 91ο προς 92ο. Σισμανίδης από τα 40 μέτρα έπιασε το σουτ. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλεξανδρόπουλος έχει μεγάλη ευθύνη, μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια και όπου δεν μύριζε σε τίποτε γκολ.